μέρος της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας, θέλουμε να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΕΔΙΕ και σε όλους τους μαζικούς φορείς που διοργάνωσαν τη σημερινή συγκέντρωση αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό, όπως διοργάνωσαν χθες αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, για να φωνάξουμε όλοι μαζί κάτω η συμφωνία του αιώνα, κάτω οι διακηρύξεις Τραμπ και Νετανιάχου για τη διακλοπή της Παλαιστινιακής γης, ζήτω η αλληλεγγύη των λαών. Χαιρετίζουμε τους αγώνες όλων των λαών και των μαζικών φορέων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που στάθηκαν αλληλέγγυοι με τον δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, και με τη στάση τους αυτή ήδη βλέπουμε σημάδια υπαναχώρησης και του Τραμπ και του Νετανιάχου. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί με τη βοήθεια και την αλληλεγγύη τη δική σας και όλων των προοδευτικών και φιλικών ανθρώπων στον κόσμο, μέχρι να ιδρυθεί το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Ευελπιστούμε και καλούμε τη φίλη Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και να πιέσει μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποκτηθούν άμεσες κυρώσεις στο Ισραήλ για την παράνομη πολιτική του επί δεκαετίες να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, να δολοφονεί γυναικόπαιδα, να κλέβει και να προσαρτά εδάφη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών. Ζήτω η ελληνοπαλαιστινιακή φιλία.